Λοιπόν, είμαστε πάντα στον αέρα του Star Κεντρικής Ελλάδος. Είναι ο Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος αγάπης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε τη στήριξή σας. Είπαμε, έχουμε ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά για τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, για τα παιδιά που έχουν υποστεί βία. Στηρίζουμε το έργο του Καλού Σαμαρίτη. Είναι ένας σύλλογος που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια. Όλοι γνωρίζουν την προσφορά του, το κοινωνικό του έργο στην περιοχή της Εύβοιας. Όλοι λοιπόν οι φορείς είναι εκεί απόψε και δίνουν το παρόν στην οδό Αβάντων. Θέλουμε όμως την στήριξη και από όλους εσάς που μας παρακολουθείτε μέσα από τη συχνότητα του Star σε όλη την Ελλάδα. Καταθέτετε τις προσφορές σας, έστω και ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά. 22 21 14 14 63. Οι άνθρωποι της Dynamic Growth Ελλάς είναι εκεί και περιμένουν τις προσφορές σας. Θα σας δώσουν τις οδηγίες που χρειάζεστε για το πώς μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στην Τράπεζα Πειραιώς. Βέβαια, στις κυλιόμενες ειδήσεις από κάτω, στην κυλιόμενη μπάρα, περνά πάντα ο λογαριασμός. Τον βλέπουμε και τώρα στην κάρτα μας, αλλά και το IBAN για τις ηλεκτρονικές σας καταθέσεις, εσείς που τα πηγαίνετε καλύτερα με την τεχνολογία, αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι. Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους της Dynamic Growth, θα σας καθοδηγήσουν, θα σας πούν όλα αυτά που πρέπει να ξέρετε για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε απόψε, να γίνουμε όλοι ένα, να κάνουμε τη διαφορά, να εξαλείψουμε τη βία. Θα πάμε και πάλι στην έδρα του Καλού Σαμαρίτη. Θα πάμε στην οδό Αβάντων, στην Ιωάννα Καραγιάννη, να μας παρουσιάσει τον επόμενο καλεσμένο της. Ιωάννα. Μαρία, ο Βασίλης ο Γουρνής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι κοντά μας για να στείλει το δικό του μήνυμα για αυτό το σοβαρό θέμα και για το πόσο σημαντικός είναι ο τηλεμαραθώνιος αγάπης. Καλησπέρα, καλησπέρα από την πανέμορφη Χριστουγεννιάτικη Χαλκίδα. Είναι όντως πανέμορφη. Πόσο δε τώρα τα Χριστούγεννα. Έτσι, έτσι. Βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά, Ιωάννα, εδώ, όλοι μαζί, να στηρίξουμε το τηλεμαραθώνιο του Καλού Σαμαρίτη, μια δράση που αφορά τις κακοποιημένες γυναίκες και τα κακοποιημένα παιδιά, επίκαιρη δυστυχώς όσο ποτέ, με τα τελευταία περιστατικά που συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αν είμαστε όλοι μαζί, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και στηρίξουμε δράσεις όπως η σημερινή, μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ο Δήμος Χαλκιδαίων έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια ήδη λειτουργεί το Τμήμα Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών, το οποίο εδρεύει στο Βασιλικό, δίνοντας πολύτιμες παροχές και υπηρεσίες και κυρίως υποστήριξη σε αυτά τα άτομα. Με τη δικιά του σειρά ο Καλός Σαμαρίτης βρίσκεται πάντα δίπλα τους, ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος, ο οποίος ξεπερνά τα στενά όρια του Δήμου Χαλκιδαίων και εκτείνεται σε όλη την Εύβοια. Επίσης, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε από καρδιάς και το Star που πάντα, εκτός από ένα ιδιοσιογραφικό κανάλι, δείχνει και την ευαισθησία που έχει στο κοινωνικό σύνολο, βρισκόμενοι πάντα στις δράσεις που αφορούν ανθρώπους, τους ανθρώπους μας και προσπαθούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να βοηθήσει όσο μπορεί. Είναι πολύ σημαντική κάθε βοήθεια, όπως μπορεί ο καθένας, όπως είπατε, από τον τομέα του. Και γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ, και ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί ό,τι μπορεί ο καθένας. Και ένα ευρώ, αν βάλουμε όλοι στερεολαδίτες, θα μαζευτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Ναι, κάνω έκκληση σε όλους, ό,τι μπορούν. Οι πολλοί από λίγα μπορούν να μαζευτούν πολύ περισσότερα, παρά να περιμένουμε πολλά από λίγους. Αυτό είναι και το μήνυμα και η αξία της κίνησης του καθενός, εκτός από συμβολική, είναι και ουσιαστική. Και με μια τέτοια προσφορά θα νιώσουμε καλύτερα και το πνεύμα των Χριστουγέννων, δείχνοντας έμπρακτα ότι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στους ανθρώπους μας. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, να ζεσταθεί λίγο η καρδούλα μας, κύριε Γουρνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήδη ο κορονοϊός μας έχει κλείσει μέσα στα σπίτια μας. Από τα σπίτια μας λοιπόν ας προσφέρουμε κάτι. Έτσι είναι. Οπότε κάνω έκκληση σε όλους τους τηλεθεατές, ό,τι μπορούν από το υστέρημά τους, το ξέρω ότι όλοι είναι δύσκολα, αλλά ο σκοπός είναι στην πραγματικότητα ιερός. Και κανένας να μην βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Ποτέ. Κύριε Γουρνή, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, με υγεία. Έτσι, αν έχουμε την υγεία μας, όλα μπορούμε να τα πετύχουμε. Μαρία και Παντελή. Σε ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.